Ευχάριστα είναι τα νέα για τον επαγγελματικό κόσμο του νομού Σερών. Το στρατόπεδο Κολοκοτρώνη πλέον και με τη Βούλα θα φιλοξενήσει και φέτος τη ΣΕΡΕΞΠΟ, την πετυχημένη ετήσια εμπορική έκθεση των Σεραίων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Σερών, το προηγούμενο διάστημα υπήρξε συνάντηση στην Αθήνα με τους αρμόδιους φορείς. Το αποτέλεσμα ήταν να πάρουμε την έγκριση, όπως είπε ο πρόεδρος, ώστε και φέτος να χρησιμοποιηθεί το στρατόπεδο Κολοκοτρώνη για τις ανάγκες της έκθεσης. Μάλιστα, στα σχέδια του Επιμελητηρίου Σερών είναι στο μέλλον να υπάρξει ένα μεγάλο επιχειρηματικό κέντρο στο χώρο του στρατοπέδου Κολοκοτρώνη. Για το στρατόπεδο Κολοκοτρώνη ήδη έχει και με Βούλα πλέον έχουμε πάρει έγκριση ότι θα γίνει και φέτος και συνεχίζουμε για την με το μελλοντικό σχεδιασμό, όπου θέλουμε να γίνει ένα μεγάλο επιχειρηματικό κέντρο που θα βοηθήσει όλο τον νομό Σερών. Στο μεταξύ, στις συναντήσεις τους στην Αθήνα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερών μαζί με τον αντιπεριφερειάρχη κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλο είχαν επαφές με στελέχη της ΔΕΔΑ για το φυσικό αέριο. Το Επιμελητήριο ανησυχεί μήπως χαθούν τα χρήματα του ΕΣΠΑ και θέλουν να υπάρχει ενέργεια για όλους τους Σεραίους. Μας είπαν ότι έγινε ένας διαγωνισμός, ο οποίος θα αποδώσει άμεσα 160 νέες συνδέσεις. Θα βγει ένας καινούριος διαγωνισμός τον επόμενο μήνα που θα δώσει άλλες 150 συνδέσεις και πολύ περισσότερες θα δοθούν μετά το Σεπτέμβριο, που θα γίνει ένας μεγάλος διαγωνισμός. Εμείς βλέπουμε ότι τα χρήματα που ήταν κρατημένα στο ΕΣΠΑ υπάρχει κίνδυνο να χαθούν, γι' αυτό και παρακολουθούμε από κοντά το τι συμβαίνει και δεν επαναπαυόμαστε. Θέλουμε φθηνή ενέργεια για τους κατοίκους αλλά και για τους επαγγελματίες του νομού Σερών.